πρώτο δοκιμαστικό χειρουργείο απογευματινό στο Πανεπιστημιακό 19 του μήνα. Γιατί, κύριε Βρυσαλή, το λέτε δοκιμαστικό χειρουργείο? Το είπε η διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνεται και η διοίκηση και το Υπουργείο ότι εδώ θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο που θα δημιουργήσει ακόμα πιο οξυμένα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και ταυτόχρονα προφανώς θέλει να δει τι θα συμβεί και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, που αυτές έχουν εκδηλωθεί και με την άρνηση δεκάδων νοσηλευτών, μεταφορέων και του υπόλοιπου προσωπικού να συμμετάσχει στην επιπληρωμή λειτουργία των ιδιωτικών χειρουργείων. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι στην προσπάθεια να αποσπάσει τη συνένεση των εργαζομένων η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ έκανε μια σύσκεψη τη Δευτέρα, που εκεί στα εύλογα ερωτήματα αρκετών συναδέρφων, αυτός ο κόσμος που θα έρθει τέλος πάντων να χειρουργηθεί το απόγευμα, σε ποιους θαλάμους, σε ποιους κλινικές, με ποια εργαλεία και με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει, εκεί όχι μόνο απάντηση δεν δόθηκε, αλλά ίσα ίσα ήταν πολύ καθαρό πού σκοπεύει αυτή η λειτουργία. Ότι εφόσον υπάρχουν έσοδα στο νοσοκομείο από την ιδιωτική λειτουργία αυτή, θα προσλάβουμε προσωπικό και θα πληρώνουμε και μισθούς. Δηλαδή το σχέδιο είναι επί της ουσίας πλέον τα νοσοκομεία ακόμα περισσότερο να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, που αν έχουν έσοδα θα έχει προσωπικό, θα έχει αύξηση μισθών, και αν δεν έχει θα περιορίζει, θα συρρυκνώνει και θα κλείνουν οι κλινικές. Μάλιστα. Πρόσληψη προσωπικού από την ελεύθερη αγορά για να μπορέσει να λειτουργήσει, θέλετε να πείτε, το απογευματινό χειρουργείο στο Πανεπιστημιακό. Βεβαίως, προοπτικά υπόθηκε ότι αν υπάρχουν αύξηση των περιστατικών, τότε θα δούμε πώς θα γίνει και προσδοκούμε και από αυτή την αύξηση ότι ένα μέρος από αυτό θα καλυφθεί και με τις προσλήψεις προσωπικού, με μπλοκάκι, με τέτοιου είδους βέβαια συμβάσεις, εννοώ όχι μόνιμο προσωπικό. Η δικιά μας η αντίθεση του Σωματείου, της Τριμελής Επιτροπής των Γιατρών, που από κοινού θα διοργανώσουμε την τρίτη στάση εργασίας, βασίζεται στο ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, ότι εμείς θέλουμε την 24ωρη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά με παραπάνω προσωπικό, με αυξημένους μισθούς από το κράτος και όχι από τις τσέπες των συνανθρώπων μας. Με αυτή την έννοια καλούμε και από το σταθμό σας την Τρίτη να πλημμυρίσει πύλη του νοσοκομείου του ΠΑΓΝΗ από δεκάδες, εκατοντάδες συμπολίτες μας, που θα πούνε ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα και οι ασθενείς δεν είναι πελάτες.